28 του μήνα, από του Δεκέμβρη, από 1 Ιανουαρίου αλλάζουν τα πάντα όλα σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμολόγηση της ενέργειας. Και ήδη σας έχω πει από την πρώτη στιγμή της εκπομπής σήμερα ότι θα είχαμε κοντά μας τον κύριο Νικόλαο Πίτσο, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος στο ΙΝΚΑ, για να μας δώσει τις δικές του τις γνώσεις με όλα τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν αναφορικά με αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας ως δεδομένα, τουλάχιστον προς το παρόν, για την τιμολόγηση του ρεύματος. Γιατί πλέον είμαστε στη διαδικασία που οι προσφορές τρέχουν η μία πίσω από την άλλη από τους παρόχους, και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι κοντά στους 17, αν θυμάμαι καλά, θα μας πει όμως ο κύριος Πίτσος. Μόνο που δεν ξέρω και είμαι μπερδεμένη ανάμεσα στο μπλε, το πράσινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο, αν μιλάμε για προσφορές για κάθε μήνα, αν μιλάμε για προσφορές για κάθε ημέρα, αν έχω τη δυνατότητα εντός της διορίας των προσφορών που θα δίνονται και πόσο θα διαρκούν, να αλλάζω και πάροχο, γιατί νομίζω είναι ένα μεγάλο μυστικό. Γιατί, κύριε Νικόλα Πίτσο, πολύ πολύ καλημέρα σας από τον 984 και χρόνια σας πολλά. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά στην όμορφη Κρήτη ξανά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι με ρωτούσαν. Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο οι παροχοί και μου λένε ότι έχουν προσφορές για τον Ιανουάριο. Εγώ πώς ξέρω ωστόσο τι θα γίνει για το Φεβρουάριο και αν θα πρέπει να δεσμευτώ με ένα από τα τιμολόγια τα οποία τρέχουν αυτή την ώρα και να πάω στον επόμενο μήνα, αφού τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω κάθε μήνα θα αλλάζει η τιμολογία και η πολιτική του κάθε παρόχου. Καλημέρα σας ξανά. Είναι ακόμα μια φορά το ερώτημα πολύ κέραιο, οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί σε σχέση με τις 5 Δεκεμβρίου που μου δώσατε ξανά το βήμα, θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Το ένα από τα δύο είναι αυτό ακριβώς που θίγεται με το ερώτημά σας, η παροχή των εκπτώσεων. Να πούμε δύο πράγματα ξανά εντάχει πριν απαντήσω συγκεκριμένα στο ερώτημα, και σε σχέση με αυτά που είπαμε την πρώτη φορά και σε σχέση με όσα ισχύουν προφανώς και μέχρι σήμερα. Ξαναλέμε λοιπόν ότι το μπλε τιμολόγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο για ένα χρόνο. Εκεί λοιπόν οι τιμές αλλάζουν συνεχόμενα από την προηγούμενη φορά. Οπότε, απαντώντας και στο ερώτημα ταυτόχρονα, για το μπλε τιμολόγιο θα αναζητούν οι καταναλωτές μία τιμή για ένα χρόνο. Να μην μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες, ξεκινάμε για το μπλε αυτό και πάμε τώρα εκεί που γίνεται πραγματικά οι εκπτώσεις και οι αλλαγές έχουν τεράστια σημασία, δηλαδή το πράσινο και το κίτρινο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι το οποίο το θεωρώ αρνητικό και έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες. Ο καταναλωτής ρεύματος πρέπει να προστατεύεται και από το δίκαιο του καταναλωτή. Πτυχή της προστασίας του δίκαιου καταναλωτή δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά είναι και η πρακτική που ακολουθεί ο πάροχος προκειμένου να τον πείσει να πάει σε ένα τιμολόγιο. Και συγκεκριμένα εδώ μιλάμε για το κίτρινο. Δηλαδή, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι το κίτρινο τιμολόγιο είναι ένα τιμολόγιο το οποίο προματάρουν και προωθούν, δικαίωμά τους είναι βέβαια, οι περισσότεροι πάροχοι. Πάνω στην προώθηση αυτή όμως, ανεξάρτητα από την τιμή, υπάρχουν και άλλα κίνητρα τα οποία δίνονται, τα οποία δεν έχουν σχέση με την κατανάλωση ούτε με την τιμή. Εκεί λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε συγκεκριμένα παραδείγματα, πάντως θα εφιστούσα λίγο την προσοχή του Υπουργείου Ενέργειας εδώ στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στο πώς θα προσελκύσουμε τον καταναλωτή με παράγοντες εκτός κατανάλωσης και εκτός τιμολόγησης. Θα πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα λίγο μία προσοχή και ίσως χρειάζεται και μία πρωτοβουλία. Απαντώντας τώρα στην καρδιά του ερωτήματός σας, είχαμε πει και την πρώτη φορά και το ξαναλέμε και τώρα, ότι και το πράσινο και το κίτρινο τιμολόγιο έχουν μία μεταβλητή που αλλάζει κάθε μήνα. Αυτή που αλλάζει κάθε μήνα και στο πράσινο και στο κίτρινο είναι το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο μπορεί ο κάθε πάροχος
να δίνει στον καταναλωτή. Πολύ σωστά λέτε όμως εσείς, και είναι μία, επιτρέψτε μου τη λέξη να πω, μικρή παγίδα, ότι μπορεί να σου δώσουν ένα αυξημένο ποσοστό έκπτωση στον πρώτο μήνα για να κλειδώσεις μια σύμβαση, και ανεξάρτητα από τη θεωρητική δυνατότητα που έχεις να αλλάξεις τον επόμενο μήνα από τιμολόγιο σε τιμολόγιο, να μην υπάρχει η ίδια έκπτωση. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη οι καταναλωτές, ότι το ποσοστό έκπτωσης δεν είναι το ίδιο για κάθε μήνα, και να αναζητούν αυτή την πληροφορία από τον πάροχό τους. Δηλαδή, πριν επιλέξουν π.χ. στο κίτρινο ή στο πράσινο, στο μεταβλητό του κομμάτι, ποιο είναι το ποσοστό έκπτωση που θα έχουν, και αν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ποσοστό έκπτωσης, εφόσον μιλάμε για ελεύθερη αγορά και παραμέτρους οι οποίες είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον κάθε πάροχο, εάν μπορούν να έχουν το ίδιο ποσοστό έκπτωση, αν αυτό είναι καλό λόγου χάρη, για περισσότερο του ενός μήνα. Οπότε, πολύ σωστό το ερώτημα και η απάντηση είναι ότι στο μπλε έχουμε το σταθερό. Στο πράσινο και στο κίτρινο όμως υπάρχει αυτό το άτυπο παζάρι διαπραγμάτευσης για το ποσοστό έκπτωσης, το οποίο και ανταγωνίζεται μεταξύ τους οι πάροχοι και προσπαθούν να προσελκύσουν όσο γίνεται περισσότερους καταναλωτές. Νομίζω ότι ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο θα πρέπει να ήταν, μπορεί να κάνω λάθος, η αναφορά που κάνατε πριν από λίγο, ότι θα πρέπει το Υπουργείο να προστατεύσει και λίγο τον καταναλωτή για το δίκαιο του καταναλωτή που αναφέρατε. Σωστά. Για σωστά. Το πώς θα πρέπει να προστατεύεται μεταξύ αυτού του παζαριού, του άτυπου παζαριού. Γιατί αν εγώ κλείσω αυτό το μήνα, δεν ξέρω τι θα κάνω τον άλλο μήνα. Και επίσης το ερώτημα το οποίο θέτων, ακούγοντάς σας, είναι η διαφορά του πράσινου με το κίτρινο τιμολόγιο. Ποιο έχει το μεγαλύτερο ρίσκο, κύριε Πίτσο? Σε αυτό είχαμε απαντήσει και την προηγούμενη φορά. Θα πω ξανά, είναι εύκολο εδώ κάποιος να απαντήσει. Σαφώς το κίτρινο έχει μεγαλύτερο ρίσκο, γιατί είναι απόλυτα κειμενόμενο. Να πούμε ξανά δύο πράγματα για το από πράσινο. Από μέρα σε μέρα θέλουμε να πούμε, ναι. Παρακαλώ, ναι. Να εξηγήσω την απάντησή μου. Είχαμε πει ότι το πράσινο είναι το μεικτό τιμολόγιο, είναι το κρατικό τιμολόγιο, ας το πούμε και έτσι. Επειδή έχει λιγότερο ρίσκο, γιατί απλά είναι μεικτό, γιατί έχει το μισό του κομμάτι είναι σταθερό. Οι τιμές έχουν ανακοινωθεί από 1η Δεκέμβρη. Να πω εδώ πάλι κάτι το οποίο είναι επίσης προτροπή μου προς την πολιτεία. Είχα αναφέρει από τους πρώτους στην Ελλάδα τότε, από αρχές Δεκέμβρη, ότι η πλατφόρμα είναι το energycost.gr, η πλατφόρμα σύγκρισης υπό την εποπτεία της ΡΑΕ. Δυστυχώς δεν είναι, ακόμα και τώρα μετά από 25 περίπου μέρες, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει ο καταναλωτής και οι νεότεροι άνθρωποι και οι πιο ηλικιωμένοι, με τη βοήθεια των νεότερων ανθρώπων, να έχουν μία ενιαία πλατφόρμα για να συγκρίνουν, λόγου χάρη, συγκεκριμένα, τις τιμές του σταθερού τιμολογίου στο μπλε για όλους, τους 18, τους 19. Δεύτερον, τις τιμές της σταθερής χρέωσης στο κομμάτι το σταθερό του πράσινου. Τρίτον, την τιμή εκκίνησης στο κίτρινο τιμολογίου. Γιατί το κίτρινο έχει και αυτό μια τιμή εκκίνησης, η οποία θα αλλάζει στο τέλος του μήνα, απόλυτα προσαρμοσμένη στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και απαντάω ξανά και στο δεύτερο ερώτημα. Ενώ το πράσινο έχουν ανακοινώσει όλοι οι πάροχοι από 1η Δεκέμβρη τη σταθερή τιμή χρέωσης για το μισό κομμάτι του πράσινου, και όπως είχαμε πει και το Δεκέμβρη, 5 Δεκεμβρίου, στο δεύτερο κομμάτι του κειμενόμενου είναι τρεις παράμετροι που παίζουν ρόλο. Το ανώτατο και κατώτατο όριο της μέσης χονδρομπορικής τιμής, η οποία θα διαμορφωθεί σε τρεις μέρες, όπως είχαμε πει, 31 Δεκέμβρη. Και είχαμε προτρέψει τότε όλους τους καταναλωτές να περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τελική τιμή του πράσινου, και το συντελεστή Α. Αυτά τα στοιχεία την 1η Δεκέμβρη δεν τα είχαν ανακοινώσει όλοι οι πάροχοι, αυτές τις τρεις μεταβλητές του κειμενόμενου, ξαναλέω, τμήματος του πράσινου τιμολογίου, και ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό. Άρα λοιπόν, θα έλεγα, κλείνοντας την απάντηση στο ερώτημά σας, ότι το πράσινο έχουμε μία τιμή αναφοράς σταθερή για 6 μήνες ήδη από 1η Δεκέμβρη. Περιμένουμε όλοι οι πάροχοι να οριστικοποιήσουν τις μεταβλητές τιμές αναφοράς σε αυτά τα τρία τμήματα που είπαμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου, και κυρίως να δούμε τη μέση τιμή εκαθάρισης του χρηματιστηρίου ενέργειας για το μήνα Δεκέμβρη, το οποίο έχει σημασία για να δούμε π.χ. εάν η σταθερή τιμή στο πράσινο θα είναι 12 λεπτά ένα κιλοβατόρα ή θα τσιμπήσει και άλλα 3 λεπτά επειδή η μέση τιμή χρηματιστηρίου ήταν παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Και το κίτρινο είναι το απόλυτα κειμενόμενο τιμολόγιο, όπως είχαμε πει, το οποίο έχει μια τιμή αναφοράς
για να ξέρει και ο άλλος με τι υπογράφει, δηλαδή λόγου χάρη 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα, η οποία όμως θα διαμορφωθεί επίσης στο τέλος του μήνα, εξάντε δηλαδή, εξ post δηλαδή, ανάλογα με τη διακύμανση στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και η βασική διαφορά επίσης ανάμεσα στο κίτρινο, ξαναλέω, και το πράσινο, είναι ότι ο αλγόριθμος του πράσινου, εάν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακύμανσης, έχει καθοριστεί από το κράτος, ενώ ο αλγόριθμος στο κίτρινο, για να δούμε πώς θα μεταφερθεί η κειμενόμενη τιμή και αν θα είναι παραπάνω από την αρχική ή όχι, τον καθορίζει ο κάθε πάροχος συγκεκριμένα για το κίτρινο. Οπότε εκεί έχει σημασία αυτό, γιατί θα πρέπει ο καταναλωτής τις περισσότερες ερωτήσεις να τις κάνει για το κίτρινο. Να ρωτήσει δηλαδή, αυτός ο αλγόριθμος που μου λέτε, πόσο θα μπορέσει να αυξήσει το τιμολόγιο στο τέλος του μήνα, εάν λόγου χάρη το χρηματιστήριο ενέργειας ξεφύγει. Εκεί λοιπόν, και για να συμπληρώσω και το πρώτο ερώτημα, εκεί λοιπόν παίζεται ένα παιχνίδι διαφημίσεων και κινήτρων προσέλκυσης με ταξίδια, με πράγματα εκτός κατανάλωσης για το κίτρινο. Και στα νομικά εμείς το λέμε αυτό πρακτικές, οι οποίες μπορεί να είναι παραπλανητικές και αθέμητες. Δηλαδή, εκεί κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα σφραγμός. Ελεύθερη αγορά, ναι, αλλά τα κριτήρια να είναι και κάπως να έχουν να κάνουν με την κατανάλωση και την τιμολόγηση, όχι με κίνητρα τα οποία ξεφεύγουν κάπως πέρα του ορίου, θα έλεγα, από τα κίνητρα επιλογής του καταναλωτή. Λίγο εφιστώ εκεί την προσοχή σε αυτό. Και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να υπάρχει η πλατφόρμα σύγκρισης από πρώτη πρώτη τουλάχιστον να λειτουργεί. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο, μην το ξεχάσω. Επειδή είχαμε πει να περιμένουν, επισήμως έχει δοθεί παράταση μέσα στο Γενάρη να επιλέξουν οι καταναλωτές. Και ακόμα, επίσης, άκουσα προχθές ότι δεν είναι και αυτονόητο ότι θα πάνε όλοι στο πράσινο το Γενάρη. Δηλαδή, ο Γενάρης αντικαθιστά το Δεκέμβρη, θα έχει οριστικοποιηθεί το πράσινο και μέσα στο Γενάρη να γίνει η επιλογή. Και επισήμως, δηλαδή, σίγουρα κάποιο τιμολόγιο θα μεταπέσουμε όλοι, αλλά ο Γενάρης θα είναι μήνυμα κινητικότητας, γιατί θα έχουμε την οριστική τιμή του πράσινου, όπως είχαμε πει 31 Δεκέμβρη, και θα πρέπει λίγο οι καταναλωτές να ξέρουν και τις τιμές του μπλε που είναι καινούργιες πλέον για όλους και σε σχέση με πριν 20 μέρες, θα πούμε γι' αυτό μετά, και τις τιμές του κίτρινου. Οπότε ο Γενάρης γίνεται πλέον ο μήνας που θα πρέπει όλα τα συγκριτικά εργαλεία να είναι στα χέρια του καταναλωτή για να επιλέξει. Αρκεί βέβαια να λειτουργήσει και αυτή η πλατφόρμα και να ξέρω ποιες είναι σωστά και οι τιμές και να μπορώ να τις συγκρίνω. Οπότε λέμε ότι ουσιαστικά ο μεγάλος ο προβληματισμός θα υπάρξει ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο. Όσο και αν σας κουράζω, κύριε Πίτσο, το μπλε θα είναι για ένα χρόνο. Το πράσινο, εάν κατάλαβα και αν το συγκράτησα σωστά από αυτά που λέτε, θα είναι τιμή για 6 μηνές. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να πω το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα ως εξέλιξη κατά την άποψή μου από τις 5 Δεκεμβρίου. Να πούμε δύο πράγματα για το μπλε. Για να δείτε όλοι μας, να δούμε μάλλον, ότι ο ανταγωνισμός, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, μια σημαντικότατη εξέλιξη πρέπει να την ακούσουν όλοι οι καταναλωτές είναι ότι η τιμή της κιλοβατόρας η οποία ήταν, ας πούμε, είχε κυκλοφορήσει για ένα σημαντικό πάροχο στην Ελλάδα ήταν 28 λεπτά η κιλοβατόρα το Δεκέμβρη. Μετά από 5 μέρες, από 10 Δεκεμβρίου και μετά, έπεσε στα 17,5. Και αυτή η πτώση τιμής από τον έναν μεγάλο πάροχο ενεργοποιεί τον ανταγωνισμό, είναι 10 λεπτά, είναι 11 λεπτά σχεδόν, καταλαβαίνετε τα περιθώρια εδώ πέρα, έτσι. Και αφού πήγαμε από τα 27 στα 17,5, ξαναλέω, τιμή για ένα χρόνο ανά κιλοβατόρα από έναν πάροχο, έπεσε ακόμα περισσότερο μέχρι τα 14,9, γιατί ακολούθησαν και οι υπόλοιποι 15-16 προχθές. Οπότε, σημαντικό για τον καταναλωτή, γιατί πρέπει να μιλάμε και με τιμές, όχι μόνο με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχουμε στο μπλε πλέον, από εκεί που ήμασταν στα 28, μία παλέτα επιλογών που ξεκινάει από τα 14,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνει μέχρι τα 17,5. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ταυτόχρονα ενεργοποιεί τον ανταγωνισμό και στα υπόλοιπα τιμολόγια, δηλαδή στο κίτρινο και το πράσινο. Στο πράσινο λοιπόν τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτό που έχει κλειδώσει για 6 μήνες είναι η σταθερή τιμή χρέωσης. Δηλαδή, ξαναλέω, γιατί αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει βάσει νομοθεσία από 1η Δεκέμβρη. Ό,τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι ως σταθερή τιμή τιμολογίου για το πράσινο θα ισχύει από 1η Δεκέμβρη μέχρι το Μάιο, για 6 μήνες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν οι τιμές παίζουν
και εκεί υπάρχουν διαφοροποίησεις, αλλά ας πούμε τη βασική, δηλαδή για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβάτ ανά μήνα, που, στο οποίο περιλαμβάνεται το μέσο νοικοκυριό, ναι. Συνήθως δεν είναι πάνω από 500. Και όχι για το νυχτερινό, η χρέωση είναι από 15 λεπτά, 15,5 μέχρι 22 στο σταθερό κομμάτι. Αλλά ξαναλέω, εκεί δεν είναι η τελική τιμή, γιατί περιμένουμε σε 4 μέρες να κλείσει η μεσοσταθμική τιμή του χρηματιστηρίου για το Δεκέμβρη, για να δούμε αν θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός διακύμανσης, που είναι το δεύτερο τμήμα του πράσινου τιμολογίου, και αν η τιμή αυτή των 16 λεπτών, που είναι το σταθερό κομμάτι του πράσινου, θα είναι και η τελική, ή θα υπάρξει προσάυξηση 2-3 λεπτά, εάν το χρηματιστήριο κινηθεί παραπάνω. Να πω όμως τώρα εδώ ότι οι ενδείξεις μέχρι στιγμής για τη μεσοσταθμική τιμή του χρηματιστήριου ενέργεια το Δεκέμβρη είναι καλές, με την έννοια ότι κινείται χαμηλότερα από τα 122. Από τα 122 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Οπότε όσο πιο χαμηλή είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή του Δεκέμβρη, τόσο πιο πιθανό είναι να μην ενεργοποιηθεί το κειμενόμενο τμήμα στο πράσινο τιμολόγιο και η τελική του τιμή να είναι αυτή που ανακοίνωσαν οι πάροχοι 1η Δεκέμβρη. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Πείτε μου κάτι άλλο. Εγώ ως καταναλωτής, γιατί έρχεται ως ερώτημα. Είπατε ότι έχουμε μια διορία ή έχει μετατοπιστεί η προθεσμία για να πάρω την απόφασή μου μέσα στον Ιανουάριο, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, για το σε ποιο πάροχο θέλω να πάω. Εάν εγώ, κύριε Πίτσο, θέλω να επιλέξω ένα άλλο πάροχο ή θέλω να μείνω στον ίδιο πάροχο, μπορώ στη μέση του μήνα να το αποφασίσω αυτό, ξέροντας ποια είναι η δική του τιμολογιακή πολιτική, είτε στο μπλε είτε στο πράσινο, και να πάω με την ίδια λογική και στον επόμενο χρόνο ή στο επόμενο εξάμηνο? Το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να πω ότι μπαίνουμε λίγο, όχι πως όλα θα είναι ξεκάθαρα, αλλά μπαίνουμε λίγο ακόμα περισσότερο στη σφαίρα της αβεβαιότητας. Λοιπόν, θα πω κάτι εδώ πέρα, καταρχήν για το κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο δεν είναι επίσης να το ξέρουμε. Τα μοναδικά επιδοτούμενα τιμολόγια πλέον από 1η-1η σταματάει η επιδότηση για όλους, το έχουμε ξαναπεί. Θα είναι το κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο διευρύνεται όσον αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης. Είναι πιο εύκολο κάποιο να μπει, αλλά είναι μόνο για το πράσινο. Δηλαδή, υπάρχει ξεχωριστή αίτηση στο ΕΔΙΚΑ να κοιτάνε και τις προθεσμίες οι καταναλωτές, να κοιτάνε τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 18 με 20 χιλιάδες ευρώ, αν θυμάμαι καλά, για τον άγαμο, τα οποία προσαυξάνονται για το έγκαμο ζευγάρι, για το τέκνο κτλ. Πολύ σημαντικό να κοιτάνε όλοι οι καταναλωτές αν είναι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου. Εάν είναι, σταματάει να υπάρχει και το δίλημα, πάνε στο πράσινο. Μόνο το πράσινο επιδοτείται με κοινωνικό τιμολόγιο. Σημαντικό και αυτό. Πάμε τώρα στο ερώτημά σας. Στο ερώτημά σας, λοιπόν, να πω κάτι το οποίο είναι ψηλά γράμματα, αλλά νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για αυτή την κινητικότητα και την ευκολία αλλαγής από προμηθευτή σε προμηθευτή. Να πω ένα πράγμα το οποίο με προβληματίζει. Πρώτον, επίσης, δεύτερον, να πούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η εκαθάριση δεν θα γίνεται ένα 4 μήνες, όπως είχαμε συνηθίσει με τη ΔΕΗ πλέον, τον έναντι και τον κατανάλωση λογαριασμό. Με βάση πάλι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ενέργειας, είναι υποχρεωμένη η κατανάλωση να γίνεται έρχονται λογαριασμοί κάθε μήνα. Το οποίο σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας για τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, έτσι, υπάρχει ο ΑΔΜΙΕ, υπάρχει η ΡΑ, υπάρχει ο ΔΑΠΕΠ. Ο ΔΔΕ, λοιπόν, που είναι, ας το πούμε, ο ρυθμιστής του δικτύου διανομής, έχει πάρα πολύ μεγάλη αποστολή μπροστά του τον επόμενο χρόνο εν ώψη της νέας πολιτικής με τα 4 τιμολόγια. Πρώτον, γιατί η καταμέτρηση θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα για όλα τα τιμολόγια και για όλους τους παρόχους, και οι λογαριασμοί να αποστέλλονται επίσης από τους παρόχους έγκαιρα, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, επίσης αμφιβάλλω, γιατί ήδη υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο πότε αποστέλλονται οι λογαριασμοί. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Και δεύτερο, πάλι σε σχέση με το ερώτημά σας, πείτε ότι εγώ θέλω να αλλάξω πάροχο. Ποιος μου εγγυάται ότι η αλλαγή θα γίνει την επόμενη μέρα και δεν θα γίνει μετά από 1 ή 2 μήνες λόγω του φόρτου εργασίας του ΔΔΕ? Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί. Δηλαδή, ναι, μεν μου δίνεις τη δυνατότητα, αλλά πότε θα γίνει αυτό? Μήπως λόγω χάρη θα έχω περάσει 2 μήνες στο κίτρινο και θα έχω επιβαρυνθεί μέχρι να γίνει η αλλαγή? Θα κλειδώνει το αίτημά μου από την ώρα που κάνω την αίτηση, ή θα αρρωστικοποιείται όταν γίνεται και
ουσιαστικά η αλλαγή του προμηθευτή, γιατί εκεί θα πρέπει να γίνεται και μια τεχνητή παρέμβαση. Δεν είναι μόνο κάνω το αίτημα, πρέπει να εκτελείται κιόλας. Ένα άλλο ζήτημα επίσης σημαντικό, το οποίο περιμένω να το δω, είναι, για το μπλε σημειωτέλ που είπατε, είπαμε το μπλε, δεν μπορείς να αλλάξεις για ένα χρόνο. Μπορείς να αλλάξεις, αλλά έχει ρήτρα αποχώρησης, που σημαίνει, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τα 100 ευρώ. Δηλαδή, εάν φύγεις τον πρώτο μήνα από το μπλε, θα πληρώσεις 100 ευρώ ή και επιπλέον. Όσο περισσότερο μένεις στο μπλε, όταν φύγεις νωρίτερα, τόσο μειώνεται η ρήτρα αποχώρησης. Είναι λογικό, γιατί έχεις εκτελέσει μεγαλύτερο κομμάτι της σύμβασης. Ένα άλλο λοιπόν ζήτημα, πέρα από την ευκολία του ΔΔΕ να εκτελεί άμεσα τα αιτήματα αλλαγής προμηθευτή, είναι τα ψηλά γράμματα. Δηλαδή, εμένα με προβληματίζει, θα μπορώ να αλλάξω μέσα στον ίδιο πάροχο από το κίτρινο στο πράσινο και το μπλε, ή θεωρητικά είναι τελείως ελεύθερη δυνατότητα να πάω από το κίτρινο του ενός παρόχου στο πράσινο του άλλου παρόχου, λόγου χάρη. Αλλά και πάλι εκεί ξαναλέω, όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα, δηλαδή αλλαγή και παρόχου και τιμολογίου. Θα υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί. Και σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές θα πρέπει να το διευκρινίζουν αυτό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει δοθεί η κατευθυντήρια γραμμή ότι είναι ελεύθερο και είναι σωστό να είναι ελεύθερο. Θα πρέπει να το διευκρινίζουν και με τον πάροχό τους αυτό. Μπορώ να φύγω και να πάω και σε άλλο πάροχο χωρίς πέναντι με την εξαίρεση του μπλε. Και πότε θα γίνει αυτό χρονικά. Είναι δύο τμήματα τα οποία. Μπορώ να αλλάξω τιμολόγιο μέσα στον ίδιο πάροχο. Αυτό ξαναλέμε, υποτίθεται ότι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι πότε θα γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια διακύμανση, μια έκτακτη περίσταση που ζούμε σε εποχές που υπάρχουν πολλές έκτακτες εξελίξεις. Ωραία. Καταλάβατε. Ωραία. Είπατε κάτι άλλο και έρχεται ένα επίσης ερώτημα προς εσάς από τον κόσμο που λέει το εξής, κύριε Πίτσο. Για εκείνους, επειδή είπατε ότι θα υπάρχει και μια δυσκολία εξαιτίας του φόρτου δουλειάς με την καταμέτρηση. Είναι πρόβλεψή μου. Είναι μια πρόβλεψή μου αυτό που με προβληματίζει. Ρωτάνε ωστόσο το εξής πάνω σε αυτό και το δικό σας τον προβληματισμό. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι αυτή την ώρα χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό τρόπο και στέλνουν στον πάροχό τους το λογαριασμό, όχι το λογαριασμό, την ένδειξη μέσα από το ρολόι που παίρνουν, αφωτογραφίζοντας κλπ. Δηλαδή ξέρουν πόσες κιλοβατόρες έχουν καταναλώσει. Αυτοί ενδεχόμενα να είναι πιο κερδισμένοι. Μισό λεπτό, όταν λέτε ότι στέλνει ο καταναλωτής στον προμηθευτή. Ηλεκτρονικά υπάρχουν κάποια προγράμματα μέσω των παρόχων που λένε ότι στέλνετε μας την καταμέτρηση του ρεύματος από το ρολόι σας και για τον κάθε μήνα που πληρώνει ο καθένας από εμάς. Για ποιο λόγο το ζητάνε αυτό οι προμηθευτές? Είναι πρώτη φορά το ακούω αυτό. Εννοείται δηλαδή για ποιο λόγο γίνεται αυτό ακριβώς. Τι προσφέρει αυτό, για ποιο λόγο το ζητάνε? Για να μπορούν να πληρώνουν ακριβώς τα έναντι. Αυτά τα οποία καταναλώνει ο κάθε καταναλωτής και στο τέλος να κάνουν τον καθαριστικό λογαριασμό. Κοιτάξτε, είπαμε και πριν αυτό, καταργείται πλέον, θα είναι υποχρεωτικό δια νόμου να γίνεται καταμέτρηση κάθε μήνα για να υπάρχει σύγκριση αυτή που είπαμε. Δεν νομίζω ότι αυτές οι πρακτικές ανταποκρίνονται σε όλο αυτό το μοντέλο πλέον που συζητάμε. Καταλαβαίνω ότι είναι φιλόδοξο, αλλά αυτό είναι όμως, έτσι, αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όταν, είναι αυτονόητο νομίζω, όταν λες τον καταναλωτή να αλλάζει κάθε μήνα, θα πρέπει κάθε μήνα να έχει την καταμέτρηση. Άρα και ο κάθε μήνας θα πρέπει να είναι καθαριστικός για μένα, ναι, αυτό λέμε. Δεν υπάρχει πλέον καθαριστικός και έναντι. Θα είναι ο ένας λογαριασμός κατανάλωσης. Δηλαδή, ξεκινάμε 1η Γενάρη, 31 Γενάρη, πρέπει να ξέρω πόσο πλήρωσα. Αυτό που εγώ έχω καταναλώσει. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτή είναι η φιλοδοξία και ο προβληματισμός μου είναι ακριβώς πάνω σε αυτό. Ότι είναι σωστό, αλλά να δούμε θα επιβληθεί στην πράξη αυτό. Και όσον αφορά την καταμέτρηση από το ΔΔΕ. Αλλά και όσον αφορά τους παρόχους να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα και ο λογαριασμός 1η Φλεβάρη να είναι στο σπίτι μας. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στον Ιανουάριο θα ξαναζητήσουμε τη βοήθειά σας, εφόσον είναι ένας μήνας που θα έχουμε πλέον και σαφείς ενδείξεις για το τι γίνεται, πώς γίνεται και πώς γίνεται η καταμέτρηση και ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε, για να έχουμε τις συμβουλές σας, εφόσον δεν έχετε και εσείς αντίρρηση και μας προσφέρετε αυτή την πολύτιμη βοήθεια, κύριε Πίτσο. Να πω και κάτι τελευταίο, δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Βγήκανε κατευθυντήριες γραμμές από 15 Δεκέμβρη από τη ΡΑΗ, ειδικά για το πράσινο τιμολόγιο. Και δεύτερον, είναι σε διαπραγμάτευση ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους παροχούς, να επιτραπεί ένας δεύτερος κύκλος εκπτώσεων.
Ξαναλέω στο πράσινο, δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει. Δεν υπάρχουν όλες οι ενδείξεις όπως έπρεπε δια νόμου από 1η Δεκέμβρη. Και ήδη φαίνεται να έχει επιτραπεί από το Υπουργείο να γίνει ένας δεύτερος κύκλος εκπτώσεων. Δηλαδή, επειδή μπαίνουμε στο Γενάρη, συνέχεια στο πράσινο και στο κίτρινο προφανώς, θα αλλάζει το ποσοστό έκπτωσης που, ξαναλέω, είναι κυρίως έκπτωση συνέπειας. Επίσης, να πούμε σε αυτό, όταν λέμε έκπτωση συνέπειας, δηλαδή και ο ίδιος ο καταναλωτής να κάνει τη δική του, ας το πούμε, αυτοδιάγνωση, αν μπορεί να κρατήσει την έκπτωση συνέπειας. Δηλαδή, εάν λόγω χάρη σου προσφέρει ο πάροχος 30% φθηνότερο τιμολόγιο, με την προϋπόθεση να πληρώνεις κάθε μήνα εγκαίρως, μπορεί όλο το νοικοκυριό να το ρεαλιστικά να το κάνει αυτό? Και δεύτερον, υπάρχει και ακόμα ένα πλεονέκτημα συγκριτικό που βλέπω τις τελευταίες μέρες. Πέφτει ακόμα περισσότερο το τιμολόγιο όταν δώσεις αυτόματη εντολή χρέωσης από τον τραπεζικό λογαριασμό. Λογικό είναι, από τον πάροχο εξασφαλίζει ότι παίρνει τα χρήματά του άμεσα και δεν περιμένει. Και εκεί ο καταναλωτής, γενικά ο καταναλωτής, θα πρέπει να κάνει, να διαγνώσει τις ενεργειακές του ανάγκες, να κοιτάξει το μπλε. Ξαναλέω, υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στην τιμολόγηση σε σχέση πριν 20 μέρες. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ήδη εκεί, αυτό είναι κάτι θετικό, έτσι. Και να δει, θέλει τη σταθερότητα έστω και με 2-3 λεπτά ένα κιλοβατόρα πιο ακριβά. Θέλει στο πράσινο να έχει το σταθμερό τμήμα και να σκεφτεί ότι να διαγνώσει το χρηματιστήριο ενέργειας θα κινηθεί χαμηλά, οπότε αυτό που έχω ως βασική τιμή στο πράσινο θα παραμείνει και τελική τιμή. Αυτά θα πρέπει να τα δει κάθε οικογένεια, να αριστικοποιηθεί ο κύκλος των προσφορών μέσα στο Γενάρη και με το καλό, με το νέο έτος, να ξαναμιλήσουμε όποτε θέλετε, αφού με ετοιμάσετε. Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ βέβαια, αλλά κρατάω 4 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η προστασία του καταναλωτή και αυτό που είπατε για το Υπουργείο πριν από λίγο, ότι πώς προστατεύουμε είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και πρέπει να διευκρινιστεί. Δεύτερη επισήμανση, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την πλατφόρμα αναφορικά με την ενημέρωση για την τιμή της κιλοβατόρας. Για την εύκολη σύγκριση. Να για είναι την εύκολη σύγκριση. Όλα τα δεδομένα στο τραπέζι σε ένα site. Εύκολα. Όπως επίσης να ελέγξουμε πολύ προσεκτικά εάν μπορούμε να ενταχθούμε ή αν είμαστε δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου. Πολύ σωστό, πολύ σωστά. Και επίσης λίγο αναμονή και μέχρι τον Ιανουάριο, τα μέσα Ιανουαρίου, για να δούμε πώς θα κινηθούν και πώς κινούνται, ποια είναι η πολιτική που θα ασκήσει κάθε πάροχος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε σωστά ποια θα είναι μάλλον τα επόμενα βήματά μας και τι θα αποφασίσουμε. Σωστά. Μαζί με τις, πώς το είπαμε, με την έκπτωση συνέπειας. Με την έκπτωση συνέπειας ακριβώς και τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία παρέχονται ως κίνητρα επιλογής, τα οποία είναι εκτός κατανάλωσης ρεύματος και έχουν να κάνουν με τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής μας. Και με πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι πραγματικά ήδη πολύ προβληματικά ή μας προκαλούν προβληματισμό αναφορικά με το τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτσο. Καλή χρονιά, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους στην όμορφη Κρήτη και ευχαριστώ ξανά πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.